αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε. Το έργο του καθενός θα γίνει φανερό κάποτε. Πολλοί επεξεργάζονται και κατεργάζονται την απώλειά μας, κάνουν ολόκληρα σχέδια εναντίον μας, την ώρα που εμείς, σαν απλοί άνθρωποι, ζούμε την καθημερινή μας ζωή. Και γι' αυτό, επειδή βλέπει ο Θεός ότι εμείς δεν έχουμε πονηριά μέσα μας, θαυματουργικά μας σώζει και φυσικά επιβλέπει επί κάθε αγαθό άνθρωπο, ο οποίος θέλει όντως τη σωτηρία της ψυχής του, βαριέται την αμαρτία και καμιά φορά αποφεύγει να κάνει το κακό, ενώ θα μπορούσε να το κάνει. Είναι ένα θαύμα λοιπόν. Είναι το θαύμα του ζωντανού Θεού, γιατί ο Θεός μαζί και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι ζωντανός, δεν υπάρχει δυνατότητα ή μάλλον δεν υπάρχει πιθανότητα να μην ζήσουμε έστω και κάποια στιγμή στη ζωή μας τις ευεργετικές ιδιότητες της παρουσίας του, να καταλάβουμε ότι τελικά κάτι μυστικό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, παρόλο που αυτός ο κόσμος διαπραγματεύεται κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να σας ερεθίσω σήμερα την μελλοντολογική σας αίσθηση, έτσι, τα αισθητήρια του μεταφυσικού, τα οποία πετάγονται αμέσως μόλις ακούσει κάτι ο άνθρωπος για τα μέλλοντα, για τα προβλεπόμενα και διάφορα άλλα, αλλά θέλω σοβαρά και υπεύθυνα να σας μιλήσω με πραγματικά γεγονότα και να σας μεταδώσω τη σιγουριά αυτή που πρέπει να έχετε ζώντας σήμερα, δηλαδή σε ένα 24ωρο μέσα προσπαθώντας να φέρετε τη Βασιλεία του Θεού σε αυτή τη ζωή σας και ελπίζοντας τον Θεό ότι Εκείνος έχει την δύναμη και οπωσδήποτε έχει την πρόνοια να μας φέρει κάποια στιγμή εκεί που οριμάζοντάς μας, κάθε φορά εκεί που χρειάζεται, έτσι ώστε να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα. Η ζωή δεν είναι αυτό που φαίνεται και φυσικά δεν είναι αυτό που προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελπίζω ότι για ένα μεγάλο ποσοστό έχουμε φύγει από αυτήν την νοοτροπία και πλέον δεν σκεφτόμαστε όπως σκέφτονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ζωή είναι το ακριβώς αντίθετο, αδελφοί μου. Είναι κάτι εσωτερικό, κάτι μυστικό και είναι αυτό που εγγίζει στη ζωή του μέλλοντος αιώνος, έτσι ώστε να μας κάνει κάθε ώρα και στιγμή να σκεφτόμαστε αυτήν όσο και αν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και μας αρέσει κιόλας μερικές φορές, γιατί και η ζωή έχει τα ωραία της. Λέει κάπου λοιπόν στην Αγία Γραφή, στην προς Κορινθίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο, ότι το έργο του καθενός θα αποκαλυφθεί κάποτε και θα δοκιμαστεί στο αληθινό φως, θα δοκιμαστεί στη φωτιά. Είναι φοβερός ο λόγος όταν κάποιος άνθρωπος σκέφτεται όχι να γελάσει τον εαυτό του και τον Θεό και τους υπολείπους, αλλά σκέφτεται πράγματι ότι θα δώσει λόγο, σκέφτεται την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Πολλοί δίκαιοι άνθρωποι, και ελπίζω να είμαστε και εμείς μεταξύ αυτών, θλίβονται όταν το κακό επικρατεί, θλίβονται όταν βλέπουν ότι υπάρχει αδικία. Στεναχωριούνται πάρα πολλοί που δεν μπορούν να κάνουν κάτι πολλές φορές ή νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει επικρατήσει το κακό και ότι παντού η αδικία κυριαρχεί με τα μέσα που έχει συνήθως και ξέρετε ότι αυτά είναι η εξουσία και η περιουσία. Λεφτά, χρήματα και εξουσίες είναι αυτά τα οποία δίνουν και παίρνουν σε αυτόν τον κόσμο τον οποίον πλέον κρατεί ο διάβολος. Όμως, ο στεναγμός των δικαίων ανθρώπων καίει τον άδικο κόσμο, τους αρχηγούς των αδίκων και όσους τους ακολουθούν και μετά από αυτό το κάψιμο καθαρίζει την περιοχή εκείνη. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η περιοχή δεν είναι όλος ο κόσμος, αλλά είναι ο κόσμος που δημιουργήσαμε εμείς. Κατά πόλεις, κατά χωριά, κατά συντροφιές, κατά παρέες, κατά ομάδες, δημιουργήσαμε το δικό μας κόσμο και ακόμα και μέσα στην Εκκλησία συμβαίνουν αυτά, διότι πολλές φορές αυτοί που διαπραγματεύουν τα πράγματα της Εκκλησίας δεν είναι άξιοι να μεταδώσουν και να μεταλαμβαδεύσουν στον κόσμο την αληθινή Εκκλησία. Ο πόλεμος, αδελφοί μου, όμως, είναι πνευματικός. Όσο και αν αυτοί συγκεντρώνουν εξουσίες, όπλα, λεφτά, καταστάσεις τέτοιες, πέραν από το χρήμα λοιπόν και τον εξοπλισμό, από τους χημικούς πολέμους που κάνουν και τις επιδείξεις που κάνουν και τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς γενικότερα, τους αγωγούς, τα φυσικά αέρια,
τα μέταλλα, το χρυσάφι κτλ. Κτλ. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας πνευματικός πόλεμος. Όσο και να ακούνται, συγκεντρώσεις χρυσού, επεκτάσεις αγωγών, φυσικού αερίου, μετακινήσεις πετρελαίου, μετακινήσεις χρημάτων και επενδύσεων κτλ. Όσο και αν φαίνεται ότι μένεται ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ετοιμάζεται δηλαδή, όσο και αν φαίνεται ότι υπάρχει ένας αναβρασμός και μια αδικία και μια ατιμία παντού, να ξέρετε ότι όλα αυτά συμβαίνουν επειδή νωρίτερα υπάρχει ο πνευματικός πόλεμος. Επειδή λοιπόν ο διάβολος πολεμά τον άνθρωπο, γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Ο όρατος πόλεμος είναι αυτός που θα κρίνει τα αποτελέσματά μας και θα κρίνει και την έκβαση του πολέμου, διότι πάντα ο Θεός δίνει, δικαιώνει τον άνθρωπο ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο επάνω και ελπίζει σε αυτόν, είτε περάσει από ένα πόλεμο, είτε πεθάνει σε ένα πόλεμο, είτε είναι θύμα ενός πολέμου. Μετά το διάβολο, ο χειρότερος εχθρός μας, αδελφοί μου, είναι δυστυχώς η πολύτιμη ελευθερία μας. Ο κακός μας εαυτός, ο οποίος προκύπτει από την διαχείριση αυτής της ελευθερίας και δυστυχώς περισσότερες φορές, ή μάλλον δεν είναι ο σκοπός μου να κάνω, θέλετε, αποτίμηση, τέλος πάντων δεν διαχειριζόμαστε καλά αυτή μας την ελευθερία. Εκδηλώνεται λοιπόν ο κακός μας εαυτός μέσω της ελευθερίας μας και είναι σαν να έχουμε στα χέρια μας μία μπάλα καυτή η οποία ανάβει δυστυχώς και βάζει φωτιά όλο μας το είναι και είναι θαύμα πολλές φορές πόσο ζόμαστε από την κακή διαχείριση της ελευθερίας μας. Έχει μεγάλη δύναμη ο άνθρωπος, μεγάλη δύναμη να καταστρέψει τον εαυτό του. Όμως αδελφοί μου, επειδή η ελευθερία παραμένει το πολυτιμότερο αγαθό που μας έδωσε ποτέ ο Θεός μέσα από όλα αυτά τα χαρίσματα και θα εξηγήσω γιατί, πρέπει να το διαφυλάξουμε. Ας δούμε λοιπόν γιατί η ελευθερία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Πρώτον, μας έφτιαξε ελεύθερους και δεν μπορεί αυτό κανείς μα κανείς να το αφισβητήσει γιατί την ψυχή μας είναι η μόνη που εμείς την παραδίδουμε αν θελήσουμε, δεν μπορεί να την πάρει κανείς. Επίσης, μας κάλεσε ελευθέρους, είπε ο Θεός ότι όποιος θέλει ας έρθει κοντά μου και ας σωθεί. Παρόλο που μας έφτιαξε, παρόλο που μας κυβερνάει, δεν θέλει να πει ότι σας κάνω εγώ κουμάντο και μας αφήνει ελευθέρους να τον ακολουθήσουμε. Επίσης, μας καλεί να τον αποδεχτούμε και δεν μας εκβιάζει. Αυτό σημαίνει ότι μας δίνει ευκαιρίες, μας παρακαλεί πολλές φορές, αλλά δεν το κάνει εκβιαστικά ποτέ να έρθουμε κοντά του. Επίσης, μας παρακολουθεί πάντοτε και μας συντρέχει, ακόμα και όταν εμείς τον παρακάμπτουμε, έτσι ώστε να μην χαθεί η επαφή μαζί του, αλλά ποτέ αναγκαστικά. Είναι σαν να λέμε ότι πολύ συχνά, συνέχεια, ο Θεός είναι δίπλα μας, αλλά ποτέ δεν μπαίνει μπροστά στο δρόμο μας για να αλλάξει την πορεία που εμείς έχουμε χαράξει. Έτσι λοιπόν, μην ανησυχείτε για τα μέλλοντα, παρά μόνο να βλέπετε τις πορείες σας, γιατί ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος και η ζωή του αναλόγως δημιουργείται σύμφωνα με τις πράξεις του. Ελευθέρως λοιπόν όσοι θέλουν, γιατί το όσοι μπορούν το κατορθώνει εκείνος για μας, δηλαδή εκείνος δίνει τη δύναμη για το όσοι μπορούν, όσοι θέλουν λοιπόν διεξάγουμε το πνευματικό πόλεμο. Ελπίζω εσείς που με ακούτε και σημειώνετε αυτά που λέμε να είστε από αυτούς που θέλουν πραγματικά να διεξάγουν το πνευματικό πόλεμο χωρίς να φοβούνται, γιατί όταν λες δεν μπορώ, θέλω αλλά δεν μπορώ, χάνεις την ευκαιρία να έρθει ο Θεός στη ζωή σου για να μπορέσει εκείνος μαζί σου. Όσοι λοιπόν έχουν τα μέσα του κόσμου, όντως είναι ανίκητοι και πολλές φορές πονηρότατοι πάνω σε αυτό. Καλλιεργούν πάρα πολύ πιο έξυπνα από μας όλα αυτά τα οποία τους έχουν δοθεί, δηλαδή την εξουσία και την περιουσία. Εμείς που έχουμε την ουσία, καμιά φορά είμαστε σαν τα πρόβατα και δεν ξέρω αν αφινόμαστε και στον Θεό να μας καθοδηγήσει. Αν τους αντισταθείς λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές τις δυνατότητες και τις δυνάμεις, μπορεί και να χάσεις. Αν τους πολεμήσεις, θα χάσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα γίνεις και ήρωας κιόλας και μάρτυρας, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος χάνεται άδικα, έχει κάτι να δηλώσει στον υπόλοιπο κόσμο και έχει βάλει μια σφραγίδα για τη Βασιλεία των Ουρανών.
Δεν θέλω να περιγράψω τη δύναμη του διαβόλου, ούτε να προβλέψω κάποια δύναμη του Αντιχρίστου, γιατί ο Αντίχριστος όταν έρθει, λένε θα είναι καλός, θα είναι δυνατός, θα δίνει υγεία και κοινωνική ασφάλεια σε όλο τον κόσμο, μισθούς και συντάξεις και καλή ζωή, στην αρχή τουλάχιστον που θα θέλει να κάνει τον καλό. Δεν θέλω να περιγράψω αυτή την κατάσταση. Τι θέλω να περιγράψω? Ότι σύμφωνα με αυτά που λέμε, οι κακοί λοιπόν, αυτοί που έχουν στα χέρια τους την εξουσία και την περιουσία, δεν νικούνται με τα ίδια όπλα. Δεν μπορούμε εμείς να τους αντιμετωπίσουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που έχουν αυτή την δύναμη. Το έργο όμως του καθενός αδελφοί μου δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που δεν φαίνεται. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι με τις δυνάμεις και τις εξουσίες του περνάνε καλά σε αυτόν τον κόσμο, έχουν πάρει ήδη το μισθό τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να δοθεί για αυτούς. Όταν όμως ένας εργάζεται κρυφά και εργάζεται κατά Θεόν, τότε αυτός, σε αυτόν μάλλον θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα στην αιώνια ζωή. Η ζωή μας λοιπόν, το έργο του καθενός, είναι το αφανές, το πνευματικό. Είναι η προαίρεση, είναι η διάθεση, είναι η προσευχή, είναι η μετάνοια, πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς πόσο τα κάνουμε και πώς τα κάνουμε και πότε και πού. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι εσύ κάνεις κρυφά, εκτός πια αν αυτό ακτινοβολεί από μέσα σου και βλέπει ο άλλος και μπορεί σχετικά έτσι να προβλέψει ότι εσύ είσαι άνθρωπος προσευχής και αγάπης και καλής προαίρεσης και διάθεσης κτλ. Κτλ. Την διαρκή παρουσία του Χριστού στο περιβάλλον μας τη φτιάχνουμε εμείς. Δεν μπορεί να τη φτιάξει κανένας άλλος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όχι αυτοί οι οποίοι ελεούν για να έχουν φορολογική απαλλαγή, όχι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν για το φαίνεστε, όχι αυτοί οι οποίοι κάνουν τους χριστιανούς για να τους τιμούν οι άλλοι, σε οποιοδήποτε βαθμό και να ανήκουν κληρικοί ή λαϊκοί. Όχι λοιπόν αυτοί που η ψυχή τους είναι αλλού και τα λόγια τους αλλού, όχι αυτοί, αλλά όλοι οι άλλοι, των οποίων ο Χριστός ξέρει πάρα πολύ καλά τα εσωτερικά τους και τα εκτιμά, όλοι οι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα καταλάβουν τα σημερινά λόγια και φυσικά δεν είμαι εγώ σε θέση να πω ότι θα σωθούν, μακάρι ο Θεός να τους δώσει, ή θα το έλεγα διαφορετικά, γιατί να μην τους δώσει τη σωτηρία τους, αφού είναι πνευματικοί, εσωτερικοί άνθρωποι της ουσίας και όχι της περιουσίας και της εξουσίας. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου, επειδή μας αγάπησε ο Θεός, δεν μας δίνει ποτέ κοσμική δύναμη, ούτε λεφτά, ούτε εξουσία, ούτε γνωριμίες, ούτε κοσμική ζωή, ούτε ανεμομαζώματα, γιατί μετά φοβάται ότι θα γίνουν διαβολοσκορπίσματα, και δεν μας έχει για τέτοια μηδαμινά πράγματα. Μας έχει βέβαια να συντηρήσουμε τη ζωή μας και τη ζωή των ανθρώπων που είναι δίπλα μας, αλλά όχι για αυτά, και να αφοσιωθούμε μάλιστα σε αυτά και αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι μας δίνει το κατάλληλο στην κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να μην φοβόμαστε, μακάρι να το καταφέρουμε αυτό, μετά από πολλές αποδείξεις ότι ο Θεός πάντα ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε σε εκείνο που χρειαζόμασταν πραγματικά. Όλα τα άλλα ήταν στο χέρι μας. Δεν μας ανάγκασε, δεν μας είπε θα σου δώσω για να μου δώσεις κι εσύ, δεν μας είπε ότι αν δεν είμαι εγώ θα χαθείς, όχι, τίποτα από αυτά. Γιατί ακόμα και η σωματική υγεία, αδελφοί μου, είναι η υποδιέστερη της πνευματικής υγείας, είναι η υποδιέστερη της υπόθεσης της σωτηρίας μας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά, αν θέλουμε να είμαστε άξιοι μαθητές του Χριστού και αν θέλουμε τα έργα μας να γίνονται πάνω σε αυτήν τη βάση, έτσι ώστε κάποια στιγμή που θα φανερωθούν να μπορούν να αντέξουν στο φως του ήλιου. Έτσι λοιπόν, συνεπώς, δεν μας δίνει ο Χριστός τέτοια πράγματα, αλλά μας δίνει τι? Μας δίνει τη συντροφιά των Αγίων, μας δίνει τη χάρη των μυστηρίων, μας δίνει την αίσθηση της Θείας Πρόνοιας, ότι ο Θεός κανονίζει για μας, μας δίνει τη χαρά τη δική του αδελφή μου, τη δύναμη που θα αντέξει στην τελική χρήση. Δεν είναι αυτός ο οποίος μας περιγελά, δεν είναι πολιτικός ο Χριστός για να μας προς καιρού να μας ικανοποιήσει τις επιθυμίες μας. Κάνει βασικά και βαθιά και με ουσία πράγματα. Άρα λοιπόν είναι τραγικό
Οι εξουσιαστές του κόσμου, αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν κουμάντο και έχουν τόσο πολύ άγχος μέσα τους και τόσο κακία και τόσο φθορά, έτσι, σωματική και πνευματική, να μην γνωρίζουν το θέλημά του ή, αν θέλετε, επειδή πάντα ο Θεός στέλνει ευκαιρίες, να αντιδρούν σε αυτό και έτσι το έργο τους πραγματικά να μην έχει καμία ουσία και εδώ και εκεί. Το λέω αυτό με μια γενική, έτσι, περιγραφή, ότι ο Αντίχριστος όταν θα έρθει και θα κάνει καλά πράγματα, αυτά τα καλά πράγματα εντός εισαγωγικών δεν θα έχουν ευλογία μέσα τους και δεν θα μπορούν να γεμίσουν την ψυχή του ανθρώπου. Άρα και το καλό, άμα δεν γίνει καλός, δεν είναι καλό, δεν σου κάνει καλό. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, αδελφοί μου, αφού έχουμε τη συμμαχία του Θεού, θα δυσκολευτούμε, θα ζοριστούμε, θα απογοητευτούμε. Πολλές φορές θα πούμε, τι είναι αυτό που γίνεται, κάνω τίποτα άραγε σε αυτόν τον κόσμο, ή με ακούει κανείς, ή εν πάση περιπτώσει αυτά που κάνω έχουν καμιά αξία, και θα απογοητευτούμε κάποια φορά, είναι ανθρώπινο. Αλλά εκείνη τη στιγμή που θα φτάσει η Θεία Φώτιση, θα ξέρουμε ότι το έργο που πράττουμε έχει εσωτερική αξία, ψυχική αξία, συντηρείται και αξίζει για την αιώνια ζωή, είναι μυστικό, είναι σίγουρο και φυσικά είναι θεϊκό το τι προσφέρει και καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε και εμείς τι μπορούμε με την προσπάθειά μας, προσέξτε, να προσετεριστούμε τον Χριστό, με την προσπάθειά μας να εγγύσουμε περισσότερο σε Αυτόν, τι καλό μπορούμε να κάνουμε και δεν το φανταζόμαστε πράγματι, γιατί το καλύπτει κιόλας ο Θεός αυτό, μην τυχόν και τρελαθούμε από την πολλή αγάπη που θα νιώσουμε και την πολλή ευεργεσία, πως εμείς καταφέραμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ας δούμε λοιπόν, προχωρώντας έτσι στην κουβέντα μας αυτή, γιατί θέλω όταν ακούτε να συνομιλείτε κι εσείς μαζί μου, να αντιλαμβάνεστε την αγωνία μου, να σας μεταδώσω μερικά ουσιαστικά πράγματα, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ στον τύπο, πραγματικά, και δεν ομιλώ για αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας, γιατί αυτοί ακολούθησαν την πορεία τους. Ομιλώ για μας που είμαστε εντός Εκκλησίας και πρέπει πράγματι κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση τι είναι πραγματικά η Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν τι θα φανερωθεί, αν θέλετε, στη Δευτέρα Παρουσία, περίπου υπολογίζοντας, γιατί το θέλημα του Θεού το ξέρει ο άνθρωπος μεν, αλλά την κρίση του την ξέρει μόνο εκείνος. Προσέξτε λοιπόν, μιλάμε για τα κρυφά έργα και τα φανερά καμιά φορά. Γιατί, ναι μεν, ο άνθρωπος του Θεού πράττει φανερά, αλλά πρέπει να το πράττει σαν να είναι μυστικά. Και απ' την άλλη, μπορεί να πράττει μυστικά και να μην ξέρει κανείς τι γίνεται, και εκείνο νομίζω είναι που θα μετρήσει περισσότερο ο Θεός όταν θα διαπιστώσει ότι ο μαθητής του τον ακολούθησε ακόμα και σε αυτό το σημείο κατά πόδας. Δηλαδή δεν θέλησε σε καμιά περίπτωση να τον χαρακτηρίσει η γνώμη του κόσμου. Δεν ήθελε γνώμη του κόσμου, αλλά ήθελε τη γνώμη του πατέρα του και έτσι και εμείς να έχουμε μόνο αυτήν. Πρώτο λοιπόν, αυτό το οποίο θα εκτιμηθεί πραγματικά όταν θα γίνουν φανερά τα έργα μας, θα είναι η διάθεση του καθενός. Δηλαδή, θα ξέρει ο Θεός τι τελικά ήθελε να πράξει ο Α, ο Β, ο Γ και τελικά τι έπραξε ή τι μπόρεσε να πράξει, γιατί οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες, γιατί δεν μπορούσε να φανερώσει κάτι, γιατί δεν τον άφησαν οι άλλοι να εργαστεί όπως έπρεπε, γιατί, τα οποία όλα μαζί θα τα συνεκτιμήσει ο Χριστός. Άρα, πρώτον απ' όλα, μετράει η διάθεσή μας, τι θέλαμε να κάνουμε, άσχετα με το τι μπορέσαμε τελικά να κάνουμε. Επίσης, η προαίρεση. Και θέλω να καταλάβουμε τι θα πει προαίρεση, θα σου το πω με ένα παράδειγμα. Μπορεί να ανήκουμε στην Εκκλησία, αλλά μπορεί να μην θέλαμε να ανήκουμε. Μπορεί να κάνουμε μια συγκεκριμένη ζωή, αλλά εμείς να θέλαμε να κάνουμε μια άλλη ζωή. Μπορεί χίλια δύο πράγματα. Μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε και δεν μας αφήνει η ιδιότητά μας να το κάνουμε. Κρυβόμαστε. Αλλά ο Θεός που ξέρει την προαίρεση, όπως εκείνον τον μοναχό που λέει κάποτε η ιστορία αυτή, τον θύμιαζε ο ιερέας μέσα στο μοναστήρι και δεν τον έβλεπε να είναι στο στασίδι του. Γιατί ενώ ήταν σωματικά, εκείνο στο μυαλό ότι ήταν έξω στον κόσμο. Άρα μετρούσε
την προαίρεση ο Άγιος του Θεού, κάτι το οποίο θα μετρήσει και ο Θεός. Και όπως επίσης, για κάποιον λαϊκό, λέγεται σε μια σχετική ιστορία, ότι ενώ ζούσε σαν λαϊκός, το μοναστήρι του, το μυαλό ήταν συνεχώς σε ένα μοναστήρι να ζει μια πνευματική ζωή σαν τους μοναχούς, και τελικά όταν πέθανε ο Θεός τον κατάταξε με τους μοναχούς, άσχετα αν δεν ήταν μοναχός. Σας τα είπα αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβετε τι είναι η προαίρεση του ανθρώπου και τι εν πάση περιπτώσει θα κρίνει ο Θεός άσχετα με το τι αξιωθήκαμε να είμαστε. Πραγματικά σας εύχομαι αυτό που είστε να το θέλατε να είστε, άσχετα αν είναι λίγο υποδιέστερο από τις προσδοκίες σας, σημασία έχει να είστε στον αγώνα τον οποίο επιλέξατε. Να χαίρεστε αυτό που είστε και φυσικά η μία σκέψη, η πάρα πολύ σπουδαία, η φωτιστική σκέψη αυτή που μας κάνει πολλές φορές να φωτιζόμαστε από μέσα μας ενώ είμαστε στο σκοτάδι, η σκέψη ότι Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αξίωσες να σε γνωρίζω, παρόλη την κατάστασή μου, παρόλη την μετριότητά μου, και είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος μόνο και μόνο που το ξέρω αυτό. Τρίτον, η άσκηση. Αναλογικά δηλαδή, σύμφωνα με το που έζησε ο καθένας, τι ήταν, άνδρας, γυναίκα, παιδί κτλ. Κτλ. Θα μετρήσει ο Θεός, δηλαδή το έργο του θα φανερωθεί, από το πόσο αγωνίστηκε. Και όταν λέμε αγωνίστηκε, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αγωνίζεσαι μόνο διαβάζοντας ή προσευχόμενος. Αλλά όλο αυτό πρέπει να μεταφραστεί και πάνω στο σώμα σου. Δηλαδή, είτε στην νηστεία που θα κάνεις, είτε στην άσκηση που θα κάνεις, είτε στον κόπο που θα κάνεις, παραδείγματος χάρη, για να αγωνίζεσαι για έναν ιερό σκοπό, να αγωνίζεσαι για τους άλλους, να μπορείς, εν πάση περιπτώσει, να αποδείξεις ότι αυτά τα οποία έχεις και σωματικά τα προσφέρεις στην υπηρεσία των άλλων. Δεν μπορεί να μη συνδυάζεται η πράξη του σώματος με την πράξη της ψυχής. Η θεωρία με την πράξη, με λίγα λόγια. Γιατί σίγουρα να ξέρετε ότι μια πίστη η οποία δεν έχει έργα είναι πεθαμένη. Επίσης, τέταρτον, θα εξεταστούν και το έργο σου θα γίνει φανερό από τα δώρα τα οποία έλαβες. Και όταν λέω δώρα, εννοώ από τα χαρίσματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν λίγα χαρίσματα και φυσικά θα τους απαιτηθούν λίγα. Υπάρχουν άλλοι που έλαβαν πολλά και φυσικά θα τους απαιτηθούν πολλά. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα κριθούμε μόνο σύμφωνα με τους πειρασμούς που είχαμε ή σύμφωνα με τις δυσκολίες που είχαμε κτλ. Κτλ. Αλλά και σύμφωνα με αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί όταν σου δίνει πολλά, περιμένει και από σένα πολλά. Περιμένει να μην φοβηθείς όπως ο άλλος, περιμένει να μην ζήσεις όπως ο άλλος, περιμένει να φωτιστείς όχι όπως ο άλλος, περιμένει να οδηγήσεις και τους άλλους όταν χρειαστεί. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα χαρίσματά μας, θα κριθεί και το έργο μας. Γιατί αν στο χάρισμα το οποίο σου δόθηκε εσένα, εσύ δεν έκανες τον ανάλογο έργο, τότε έχεις πρόβλημα. Τότε σίγουρα περιφρόνησες τη δωρεά του Χριστού και αυτό κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Επομένως, αδελφοί μου, άρα λοιπόν, δώστε μεγάλη σημασία στο έργο σας και σύμφωνα με αυτά που κάνει ο καθένας, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένα, κάθε έργο που γίνεται για καλό σκοπό έχει μια αξία μεγάλη και ας είναι και μικρό, δώστε βάση σε αυτό και κυρίως τι, κάντε το αυτό πνευματική σκέψη για να μην χάσετε την ουσία. Είπαμε λίγα λόγια νωρίτερα, τώρα θα πούμε περισσότερα για τις πράξεις. Αυτό το οποίο θα κριθεί, αδελφοί μου, είναι σίγουρα οι φανερές πράξεις, αλλά πολύ περισσότερο και οι κρυφές. Οι πράξεις οι οποίες έκανες με γνώμονα το καλό και αντιστοίχως με γνώμονα το κακό. Τα έξι έργα με λίγα λόγια τα οποία περιγράφονται στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, δηλαδή αν έντισες, αν πότισες, αν τάισες, αν φιλοξένησες, αν πήγες στο νοσοκομείο και αν πήγες στη φυλακή να δεις κάποιον συνάνθρωπό σου, αυτά θα είναι τα βασικά έργα πράξης τα οποία θα κρίνουν την πορεία μας κατά Θεό. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος έκανε το χριστιανό και δεν τάισε έναν άνθρωπο, δεν τον πότισε, δεν τον φιλοξένησε, δεν πήγε στο νοσοκομείο για να τον δει, δεν πήγε στη φυλακή για να τον δει, δεν του πρόσφερε, εν πάση περιπτώσει, κάτι,
αυτός ο άνθρωπος έχει σοβαρό πρόβλημα και τα έργα του θα φανερωθούν, όπως θα φανερωθούν και αυτού νου, ο οποίος εν πάση περιπτώσει είτε ήξερε πολλά πνευματικά πράγματα, είτε ήξερε θεωρητικά του χριστιανισμού, είτε τον ήξερε πρακτικά, τι έκανε, πότιζε, τάιζε, φιλοξενούσε, πήγαινε στα νοσοκομεία, στις φυλακές, εν πάση περιπτώσει είχε μέσα στο πρόγραμμά του ότι έπρεπε να αποδείξει στον εαυτό του, προσέξτε, όχι στους άλλους, όχι για την επιφάνεια την οποία λέγαμε νωρίτερα, έπρεπε να αποδείξει στον εαυτό του ότι όντως καταλαβαίνει από τις πράξεις του ότι είναι χριστιανός πραγματικός. Και όλο αυτό, όλα αυτά τα έργα, έχουν και τα σχετικά πνευματικά έργα, αδερφοί μου, τα οποία πάλι δείχνουν, αν θέλετε, το πόσο πρακτικοί είμαστε, το πόσο δηλαδή για τον Θεό, για τον Χριστό, κάναμε το έργο μας, πραγματικότητα, έργο είναι το κάθε τι, αλλά προσέξτε τι έργο πρέπει να κάνουμε. Τα ανάλογα πνευματικά πράγματα λοιπόν, βάσει αυτών των έξι των οποίων σας ανέφερα, που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, είναι τι. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι τάισες, πότισες, φιλοξένησες, πήγες στο νοσοκομείο, πήγες στη φυλακή, έντυσες έναν άνθρωπο, εντάξει. Πέραν όμως αυτών και γύρω από όλα αυτά, και ενώ έκανες όλα αυτά θα λέγαμε, μήπως το συμβούλεψε αυτόν τον άνθρωπο, ή να το πω αρνητικά, μήπως δεν του κήρυξες τον Χριστό, μήπως δεν τον στήριξες, μήπως δεν του είπες και μια κουβέντα παραπάνω. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι οι οποίοι εξόδεψαν χρόνο, εξομολόγησαν οι πνευματικοί, εν πάση περιπτώσει, που αφοσιώθηκαν σε αυτό το έργο και δεν τεμπέλιασαν, αυτοί που δώσαν οι λύσεις, αυτοί οι οποίοι προσευχήθηκαν, αυτοί οι οποίοι και σωματικά, εφόσον επέτρεπαν οι δυνάμεις τους, και πνευματικά, εφόσον μπορούσαν και μπορούσαν, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος στην τελική ανάλυση δεν μπορεί σωματικά, μπορεί πνευματικά να προσφέρει, αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι αγάπησαν πολύ και το έργο τους εκεί στην κρίση θα φανερωθεί και θα έχει καλή απολογία και καλή κατάληξη. Και φυσικά, αδερφοί μου, ένα πολύ βασικό το οποίο είναι και θέλω να το πω μέσα σε αυτά όλα τα έργα, είναι να δεις τον εαυτό σου πραγματικά αν τελικά λάτρεψες το λυτρωτή σου και σωτήρα σου ή βαριώσουν στην προσευχή και παρόλα αυτά ήσουν χριστιανός και εν πάση περιπτώσει επεδείκνυες ενδεχομένως και στους άλλους μια πνευματικότητα και μια σοβαρότητα. Είναι βασικό, αδερφοί μου, το έργο μας να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να κριθεί αναλόγως. Αλλιώς τι να κρίνει ο Θεός όταν δεν θα βρει καμία ουσία στο έργο μας παρά μόνο ένα συνεχή αγώνα για αυτήν τη ζωή χωρίς νόημα και σκοπό, χωρίς να είναι για τους άλλους, χωρίς να είναι για τα παιδιά σου, χωρίς να έχει πνευματικό περιεχόμενο, χωρίς να έχει Χριστό. Εντάξει, αυτό το κάνουν όλοι οι άνθρωποι και κανείς δεν μπορεί να παραπονηθεί ότι, εκτός από αυτούς που είναι τεμπέληδες, ότι εν πάση περιπτώσει κάτι κάνουν. Όλοι κάτι κάνουν. Το θέμα είναι, αδελφοί μου, ότι αυτά που κάνουν, όταν θα έρθει το έργο τους μπροστά στη δικαιοκρισία του Θεού, δεν θα αντέξουν και θα πέσουν στον Άδη, θα πέσουν στην αφάνεια, γιατί ήταν μόνο και μόνο για το σκοπό αυτής της ζωής. Οπότε, επειδή το έργο μας θα φανερωθεί, θα μας πει ο Θεός, εσύ ό,τι έκανες, το έκανες μόνο για αυτήν τη ζωή. Οπότε την άλλη τι τη χρειάζεσαι, θα την δώσω στον άλλο, τον Στέλιο, τον Γιάννη, τη Μαρία, η οποία και ο οποίος ό,τι και να έκανε, είχε γνώμονα αυτό το πράγμα. Ποιο πράγμα? Να κάνω, Θεέ μου, κάτι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο που μου δώσες, που να μην το πω έτσι, αλλά που μου το έδωσαν οι δικές μου επιλογές, γιατί ο Αδάμ και η Εύα τελικά επέλεξαν έναν άλλο κόσμο και ο άνθρωπος έφτιαξε έναν κακό κόσμο γύρω του. Τέλος πάντων, σε αυτόν τον κόσμο που με έφερες για να δοκιμαστώ, να μην θέλω να κολλήσω εδώ, αλλά να θέλω πραγματικά τον κόσμο της Βασιλείας σου, αυτόν που θέλεις εσύ. Ένα έργο, αδερφοί μου, που πολλές φορές ούτε εσύ το ξέρεις, για τον εαυτό σου, τι κάνεις, πρέπει να, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, να φανερωθεί πρώτα σε σένα. Να καταλάβεις με λίγα λόγια τι κάνεις, γιατί και εσύ πιστεύω ότι πολλές φορές χάνεσαι και δεν ξέρεις τι κάνεις. Δεν ξέρεις την αλήθεια του εαυτού σου. Δεν ξέρεις, και γι' αυτό χρειάζεσαι πολύ διακριτικό πνευματικό, να σε οδηγήσει, να σου βγάλει τις ροπές, τις τάσεις, τις επιθυμίες σου, για να καταλάβεις τι είσαι,
πολλές φορές βλέποντας τα έργα σου, εκπλήσεσαι και λες, τι κάνω, ποιος είμαι, πού πάω, γιατί έκανα αυτό, γιατί έκανα εκείνο. Και βλέπεις ότι εντυπωσιάζεσαι τότε, γιατί δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό και θέλεις βοήθεια ανθρώπου, ο οποίος πράγματι θα σου δώσει τη χάρη και τη χαρά να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Είναι όμορφο να σκαλίζουμε μέσα μας βαθιά και γι' αυτό σας παρακαλώ να εμβαθύνετε. Είναι όμορφο να παρακολουθούμε το Λόγο του Θεού με προσοχή και γι' αυτό σας παρακαλώ να το κάνετε, γιατί το όφελος είναι αμέτρητο. Ό,τι κάνετε να το κάνετε σαν να είστε μπροστά στον Θεό. Ό,τι έργο ας είναι καλό. Ό,τι επιθυμείτε, αυτό που ευχόμαστε καμιά φορά στις γιορτές, να είναι αυτό που επιθυμεί ο Θεός, έτσι ώστε όταν γίνει να μην έχει ζημία για τον άνθρωπο. Ό,τι αγαπάτε να μην είναι σε αυτόν τον κόσμο μόνο, γιατί θα είναι τραγικό. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι αποφύγαμε το παραφύσιν, δεν είμαστε διαστρεμμένοι άνθρωποι για να θέλουμε το κακό. Είμαστε όμως σίγουρα στο φύσιν, το οποίο όμως βγαίνει από μέσα σου ούτως ή άλλως. Να αγαπήσεις, να αγαπήσεις τα παιδιά σου, να φροντίσεις την οικογένειά σου. Αυτά όμως είναι βασικά πράγματα για να είσαι άνθρωπος. Πρέπει όμως να φτάσεις στο υπερφύσιν, εκεί όπου αγαπάς τον Θεό, πώς? Τρέχοντας να συνδράμεις τον συνάνθρωπό σου, είτε με υλικά είτε με πνευματικά αγαθά τα οποία έχεις εσύ και δεν έχει εκείνος. Αν σταδιακά με αυτή τη λογική δεν μισήσεις τον κόσμο, δεν ζήσεις την ελευθερία σου, τότε τι θα γίνει? Το έργο σου, όπως και το έργο όλων, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το έργο των άλλων, μας ενδιαφέρει το δικό σου, θα φανερωθεί και επειδή κάποτε θα φανερωθεί, πρέπει, έχουμε βέβαια την ελπίδα ότι έχουμε το δίκαιο κριτή, ο οποίος ξέρει καλά την καρδιά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να προετοιμαστείς, έτσι ώστε όταν φανερωθεί το έργο αυτό, να μπορεί να αντέξει στην κρίση. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Μακάρι να μπορούσαν να πιστέψουν, μακάρι να μπορούσαν να τους βοηθήσουμε εμείς. Μας ενδιαφέρει όμως τι κάνουμε εμείς. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί θα είναι κρίμα, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ούτε από φιλότιμο οι χριστιανοί να μην κερδίσουν τον παράδεισο. Συνεπώς, αδελφοί μου, μεγαλώνετε παιδιά, να τα μεγαλώνετε για το Θεό. Δουλεύετε, να δουλεύετε και για τους άλλους και για αυτούς που δεν μπορούν, μέσω της ελεημοσύνης. Ξεκουράζεστε, να το κάνετε για τον αγώνα. Να πείτε, θα ξεκουραστώ λίγο, θα δώσω στο κορμί μου μία ανάπαυση για να μπορέσω να αγωνιστώ. Επιδιώκετε κάτι να είναι καλό, μην τυχόν είναι για την καταστροφή του άλλου, μην έχει μέσα διάβολο, αλλά να έχει ουσία. Αγωνίζεστε, να αγωνίζεστε, αλλά όχι μόνο για τη βιοπάλη, γιατί τότε, ενώ είναι καλός ο αγώνας της βιοπάλης, θα είναι πολύ δευτερεύον, γιατί θα είναι μόνο για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να αγωνιστούμε και για τον άλλον κόσμο, γι' αυτό για το οποίο μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε, σκεπτόμενοι αυτόν. Ζείτε, πέστε μου γιατί ζείτε, για ποιον λόγο και γιατί. Ποια είναι αυτή η επιδίωξη η οποία σας κρατάει κολλημένους στον κόσμο και μόνο στην καθημερινότητα, χωρίς να πάει το μυαλό λίγο παραπάνω και το τι πρέπει να κάνω για αυτό το λίγο παραπάνω. Και φυσικά, όταν αγαπάς και σε ρωτάω αν αγαπάς, σας ρωτάω αν αγαπάτε, πρέπει να ψάχνεις ποιον αγαπάω, γιατί αγαπάω, ποιος είναι ο στόχος της αγάπης αυτής. Πώς στέκομαι, πώς μιλάω, πώς νιώθω, τι κάνω. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο μας λέει συνέχεια έτσι και μια φορά και σαν μικρούς και σαν μεγάλους, οι συνάνθρωποι μας, με λίγα λόγια, συγκεντρώσου. Συγκέντρωσε τις δυνάμεις σου, συγκέντρωσε την αξία σου, συγκέντρωσε το μυαλό σου, την καρδιά σου και μη τα αφήνεις όλα αυτά να βολοδέρνουν καθημερινά στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα αυτού του κόσμου. Γιατί μετά θα μείνουν εδώ. Ό,τι κάνεις και είναι για εδώ, θα μείνει εδώ. Ό,τι κάνεις και μετράει για τον άλλο κόσμο, προστίθεται κάπου στο λογαριασμό σου και αυτό θα είναι το έργο σου, το οποίο θα μπει τότε στην κρίση του Θεού και θα μπορέσει να αντέξει τον χρόνο. Αλλιώς όλα τα άλλα, τα καθημερινά, αυτά που θα λέγαμε κάνει όλος ο κόσμος, επιτρέψτε μου να πω, θα μείνουν εδώ. Δεν θα μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη ζωή.
θα είναι έργα τα οποία ήταν μόνο για τη συντήρηση του ανθρώπου εδώ. Για να φάει, να πιει, να κοιμηθεί, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να κάνει περιουσίες κτλ. Κτλ. Η ουσία, αδερφοί μου, όμως είναι εκτός της περιουσίας και μάλιστα εκτός της εξουσίας. Για μας που έχουμε αυτή την κλίση και αυτή την ομορφιά, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ διαφορετικά να μπορείς να καταλάβεις την κλίση του Θεού, να μπορείς να καταλάβεις αυτό για το οποίο ο Θεός σε φώναξε κάποτε να το κάνεις. Για μας λοιπόν που έχουμε αυτή την έμπνευση, θα πρέπει τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Συνεπώς, για άλλη μια φορά, συνέχεια θα το κάνω, κάθε Σάββατο θα το κάνουμε από εδώ, κάθε άλλες μέρες θα το κάνουμε από άλλα βήματα, που μέσα στην εβδομάδα κάνουμε πολλές ομιλίες. Συνεπώς λοιπόν, σας εύχομαι και σας προσεύχομαι να ζείτε, να πετάτε, να μην βολοδέρνετε στη μύρλα αυτού του κόσμου, να έχετε χάρη και χαρά και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν εφόσον σας ενδιαφέρει το έργο σας, αυτό το οποίο κάνατε, να μην έχει κρίση και μισθό μόνο από εδώ, από αυτόν τον κόσμο, από τους ανθρώπους αν θέλετε, αλλά να κριθεί και να μισθοδοτηθεί εκεί στην τελική κρίση, η οποία θα είναι ακέραια, η οποία θα είναι σημαντική, η οποία θα είναι του Θεού μας, η οποία θα μας δώσει, επειδή ο Θεός συμπληρώσει τα ελείποντα, έτσι μην νομίζω ότι θα πάμε σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά θα έχουμε ως διαπιστευτήρια αυτά, την πίστη μας κυρίως, την ορθοδοξία μας δηλαδή, πρέπει να είναι ακέραια, και τα έργα τα οποία προκύπτουν από αυτήν, και φυσικά τότε θα μας δει ο Θεός και θα πει, άντε, δόξα τω Θεώ, ήρθε η ώρα για σένα να απολαύσεις πλέον αυτά τα οποία ετοίμασε ο Θεός στη Βασιλεία Του και τα ήθελες. Εφόσον τα ήθελες λοιπόν, είναι η ώρα να τα πάρεις κι εσύ. Η Παναγία μας σκεπάζει πολύ, να εύχεστε και για μένα και εύχομαι να ρουφάτε το Λόγο του Θεού, να σημειώνετε και να γράφετε το δικό σας βιβλίο της ζωής. Αμήν.